Πάμε να χαιρετήσουμε λοιπόν τον Φέδωνα Φέδωνος, νυν δήμαρχο και ξανά υποψήφιο, και τον Εύρω Λοϊζίδη. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Καλό. Καλό μεσημέρι σας και στους τηλεθεατές σας. Έτσι απλά ενημερωτικά να πούμε ότι ο κύριος Φέδωνος διανύει την ένατη χρονιά της θητείας του. Είχαμε συμπληρωματικές εκλογές το 2000, αναπληρωματικές το 2015. Καλύψατε εκείνο το κομμάτι και μετά είχαμε την επανεκλογή σας το 2016 και μετά το πρόσθετο για τη μεταρρύθμιση, 9 χρόνια πάνω κάτω. Εσείς κύριε Λοϊζίδη, να πούμε, γιατί έψαχνα όταν έβλεπα στο βιογραφικό σας ότι εκλεγήκατε Δημοτικό Σύμβουλος και το 6 και το 11, δεν είστε όμως σήμερα, διότι έτυχε να έρθει ο διορισμός σας ως συμβασιούχο και να σας καλέσουν έτσι μετά και από συστάσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας να παραιτηθείτε λόγω ασυμβίβαστου. Θα το δούμε αυτό βεβαίως. Δεν ήξερα ότι γενικά οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν πρέπει να έχουν διάφορες δουλειές. Σε κάθε περίπτωση. Σημειώσαμε ότι μόνο μόνος από πολλούς που είχαν παρόμοιο καθεστώς είχα κυνηγηθεί και είχα πάρει τη συνήθεια. Παγκύπρια λέτε, όχι στην ΠΑΦΟ. Γενικά. Παγκύπρια. Και είμαι στο δικαστήριο και περιμένω την ηθική δικαίωσή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φέδωνος, να ξεκινήσω όπως το κάνετε εσείς κάθε μέρα. Πού είστε σήμερα, σε αυτά τα βιντεάκια που βλέπω, τι κάνετε σήμερα? Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στο γραφείο μου. Σήμερα αντιλαμβάνεστε είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε έξω, κάνουμε επισκέψεις σε φίλους, σε ψηφοφόρους και κάνουμε και αρκετά τηλεφωνήματα σε φίλους ζητώντας την βοήθεια και την στήριξη εν ώψη της Κυριακής. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε όλοι υποψήφοι σε παγκύπρια κλίματα. Ναι. Η ιδιαιτερότητα αυτών των εκλογών είναι ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Στην πόλη της Πάφου το 1% του πληθυσμού είναι υποψήφοι. Ναι. Κάθε 100 πολίτες, κάθε 100 ψηφοφόρους, ο ένας είναι υποψήφιος. Ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς είναι όλοι υποψήφοι σε μια οικογένεια. Στην επαρχία Πάφου πλέον έχουμε τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης, κύριε Φέδωνος. Είναι ο Δήμος της Πάφου, της Ανατολικής Πάφου, του ΑΚΑΜΑ, της πόλης Χρυσοχούς. Αναλογιστούμε και πόσοι είναι υποψήφοι για δημοτικά συμβούλια, πάει λέγοντας. Τώρα, εσείς κύριε Φέδωνος, μετά από τα 9 χρόνια αυτά που είπαμε θητείας, είπατε ότι έγιναν πολλά, μένουν ακόμη όμως πολλά να γίνουν. Χρονικά επειδή δεν τα προλαβαίνατε ή νιώθετε ότι χρειάζεται αυτή την επόμενη πενταετία να κάνετε και άλλα? Να σου πω, ναι. Αγαπητή μου Στέλλα, αντιλαμβάνεσαι ότι... Η Στέλλα είναι μετά, Κάτια εγώ. Ναι. Κάτια, ναι, αγαπητή μου Κάτια, αντιλαμβάνεσαι ότι το 2015 κάτω από τις γνωστές συνθήκες της ύψης και της διαφθοράς, όταν προσωπικά ανελάμβανα ως δήμαρχος και γενικά το Δημοτικό Συμβούλιο τότε με τη δική μου εκλογή, ουσιαστικά παραλάβαμε καμένη γη. Μια πόλη βυθισμένη στη σύψη, στην διαφθορά και στην ανυπαρξία έργων. Αυτά τα 9 χρόνια νομίζω πλέον είναι αποδεκτό και από τους πολιτικούς μου αντιπάλους ή και τους όποιους επικριτές, πολλούς και τα λοιπά, ή λίγους που βγαίνουν και λένε διάφορα. Όλοι παραδέχονται ότι έγινε μια πραγματική αναγέννηση, μια πραγματική, αν θέλετε, αναμόρφωση της πόλης της Πάφου. Είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην Πάφου αυτά τα χρόνια. Έγιναν 94 έργα, απλώθηκαν σε όλη την πόλη, σε κάθε γειτονιά, ενορία, πάρκα, δρόμοι, πεζόδρομοι, τουριστική περιοχή, παραλιακή πεζόδρομη, θέατρα, αίθουσες, πανεπιστήμια. Ο Δήμος Πάφου, αν είναι κάτι για το οποίο επιπλέον νιώθουμε υπερηφάνεια, είναι γιατί ήμασταν πρωταγωνιστές και ήταν καθοριστικής σημασίας ο ρόλος του Δήμου Πάφου για να έρθουν δύο νέα πανεπιστήμια και αυτή τη στιγμή η πόλη μας να έχει τρία πανεπιστήμια. Αναμένουμε τους φοιτητές από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, ήρθαν οι πρώτοι 300 φοιτητές στο ΔΕΠΑΚ και στο Αμερικάνικο και αναμένεται ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια θα φτάσουμε μαζί με το άλλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο τις 5.000 φοιτητές. Συνεπώς, ναι, έγιναν πολλά. Ναι, έγινε μια αναμόρφωση, μια αναγέννηση της πόλης. Όμως, απομένουν και πολλά άλλα να γίνουν σε αυτή τη μεγάλη πορεία, να υλοποιηθεί ένα κεντρικό όραμα, ένας κεντρικός σχεδιασμός, ο οποίος θέλει να μετατρέψει την Πάφο ως την καλύτερη πόλη για να ζει στη Κύπρου και όχι μόνο. Να έχει ευδιάκριτο στίγμα στην Μεσόγειο και στην
ευρύτερη περιοχή εδώ της Μέσης Ανατολής και ήδη παίρνουμε τα πρώτα καλά μηνύματα από το εξωτερικό, όπου διεθνείς οίκοι μας αξιολογούν και μας κατατάσσουν προχθές πρώτη πόλη, μας δίνουν τίτλους πολύ τιμητικούς για την ΠΑΦΟ, είτε πρωτεύουσα έξυπνου τουρισμού, ήμασταν πρωτεύουσα πολιτιστική της Ευρώπης. Τώρα μας ανακηρύσσουν η καλύτερη πόλη για να ζεις ποιότητα ζωής ανάμεσα σε πόλεις των 50.000. Απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν σε αυτό τον δρόμο. Επαναδιεκδικώ, ενώ έχω συμπληρώσει 9 χρόνια θητείας, γιατί θέλω να λειτουργήσω ως εγγυητής και της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, που ήταν ένα τεράστιο έργο που έγινε για να ξεριζώσουμε την διαφθορά και την διαπλοκή και τα κυκλώματα μέσα από τον Δήμο Πάφου, το ΣΑΠΑ, το ΧΙΤΑ. Ήταν όλα βουτυγμένα στη διαφθορά. Δεν ήταν μόνο ο Δήμος, ήταν και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων, ήταν και το ΧΙΤΑ, δηλαδή η διαχείριση των σκουπιδιών, που είναι διαφορετικοί οργανισμοί και τον οποίο ετύχαμε να είμαι και στους τρεις οργανισμούς πρόεδρος καθηκόντος, του νόμου, εξωφίκη, τους δύο οργανισμούς. Ναι. Συνεπώς, ναι, έχουν πολλά να γίνει ακόμα και αυτό το όραμα και αυτοί οι στόχοι είναι αναλυμένοι και απομένουν, έχω εξαγγείλει και οριμάζουν αυτή τη στιγμή άλλα 43 έργα για να έρθουν να κουμπώσουν και μαζί με όλα αυτά να έρθει η πνευματική, πολιτιστική, πολιτισμική άνοδος της πόλης. Γιατί όταν μιλάς για κουλτούρα, για πολιτισμό, δεν είναι εκδηλώσεις. Άρα εγώ αυτό το οποίο θέλω και επιδιώκω και ως δήμαρχος και σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους φορείς, είναι στο τέλος αυτού του δρόμου, όλων αυτών των έργων, όλης αυτής της υποδομής που δημιουργείται, στο τέλος είναι η ίδια η κοινωνία να αναπτυχθεί. Όχι να αναπτύσσονται οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και τα πάρκα. Όλα αυτά γίνονται ως ένα στέρεο υπόβαθρο και τα πανεπιστήμια για να σπρώξουν στο τέλος την κοινωνία, το σύνολο της κοινωνίας προς τα πάνω. Και πνευματικά και ηθικά και πολιτισμικά. Και προσέξτε το κομμάτι το ηθικό. Πολύ σημαντικό, ο βασικός οργανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά να περνά αυτά τα μηνύματα της ανάτασης, της ανόδου της πόλης προς τα πάνω. Για να δούμε τι θα γίνει και με τους υπαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και εκεί τα ηθικά, πώς θα προσπεράσουν τα μεπτά. Λοιπόν, από την άλλη, ο κύριος Λοϊζής, διαβάζω ότι ένας από τους λόγους κύριους που υπέβαλε την υποψηφιότητά του ήταν η ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία στην ΠΑΦ, κύριε Λοϊζή. Επειδή τώρα δεν υπάρχει. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το γεγονός ότι έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει αναπτυξιακά έργα. Κανένας δεν προσπαθεί να μηδενίσει το έργο των Δημοτικών Συμβουλίων των τελευταίων δεκαετίας και του κύριου Χέδωνος. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι οι έργα και οι ανάγκες της πόλης θα υπάρχουν, πάντοτε θα υπάρχουν και πάντοτε θα πρέπει να γίνονται. Δεν μπορεί κανείς να ολοκληρώσει σε καμία πενταετία, σε καμία δεκαετία, σε καμία δεκαπενταετία όλα τα έργα. Οι ανάγκες του κόσμου, του πολίτη αυξάνονται. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε και να μπορούμε να δούμε καινούργιες προοπτικές. Όσον αφορά τα οράματα, αναφέρθηκε για πανεπιστήμια, αναφέρθηκε για πάρα πολλά θέματα ο κ. Χέδωνος. Κανένας δεν διαφωνεί με το γεγονός ότι κατέρχονται πανεπιστήμια, έρχονται πανεπιστήμια και ιδρύονται στην πόλη του Πάπου. Να σημειώσω ότι το Νεάπολης και δύο άλλα κολέγια, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα έχουμε ξεχάσει, υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία. Πολύ καλά έρχονται και καινούργια πανεπιστήμια. Θεωρώ λαθασμένος τους τόπους, τους χώρους που έχουν προθετηθεί. Ναι. Σε καμία ευρωπαϊκή πόλη καινούργια πανεπιστήμια δεν ιδρύονται στο κέντρο της πόλης. Έπρεπε να ψάξουμε καινούργιους χώρους έτσι ώστε να αποκεντρώσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Κόσμος ο οποίος θα αυξηθεί, θα δημιουργήσουν τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα, τεράστια προβλήματα στην γύρω περιοχή. Και θα έπρεπε να δώσουμε και μια προοπτική ανάπτυξη μια καινούργια περιοχή. Αυτό είναι η παρένθεση που θα ήθελα να κάνω. Άρα, κύριε Λοϊζίδη, λέτε, αν σε περίπτωση εκλογή σα θα αλλάξετε. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Σίγουρα τα καινούργια πανεπιστήμια τα οποία ενδιαφέρονται και θα κάνουμε τεράστια προσπάθεια και με ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για να ξεκινήσουν κάποια προοπτικά κλάδου γενικότερα στην Κύπρο αλλά και στην ΠΑΦΟ.
να έχουν μια επικοινωνία μαζί τους έτσι ώστε να αποκεντρωθούν. Mm-hmm. Είναι καλό παραδείγμα να δούμε και στην Ελλάδα τι έγινε το σύστημα. Πανεπιστήμια τα οποία υπήρχαν σε κεντρικά σημεία των πολέων έχουν αποκεντρωθεί, έχουν στήσει παραρτήματα σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις, μακριά από το κέντρο. Μα κάπως έτσι και ώστε... το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θα ήθελα να αναφέρω. Ένα καλό παράδειγμα το οποίο πριν 10 χρόνια ήμασταν πολύ περήφανοι, ειδικά οι Λεμεσάνοι, για το ΤΕΠΑΚ και το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Ήταν μια περιοχή υποβαθμισμένη και ξαφνικά μέσα σε λίγα χρόνια τώρα ψάχνουν χώρους να μετακινηθούν. Γιατί έχει γίνει ασφιχτικά, έχει κλείσει ασφιχτικά την κύρω περιοχή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας και δεν πρέπει να βλέπουμε και να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού για να βλέπουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια ότι θα... Άρα, κύριε Λοϊζίδη, εσείς, επειδή βάζετε τώρα υποψηφιότητα απέναντι σε έναν δήμαρχο που είναι εκεί 9 χρόνια και έχετε ένα δικό σας προεκλογικό πρόγραμμα 6 στόχων, 6 πυλώνων, να διαφοροποιηθείτε. Πάει να πείτε ότι θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό τώρα και διεκδικείτε τη θέση. Βέβαια, θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Η Πάφος έχει έλλειψη κηποθεάτρου, έχει έλλειψη δημιουργίας θεατρικών σκηνών, τόσο παιδικών όσο και ενήλικων. Υπάρχουν προβλήματα, ειδικά μετά το Πάφος 17 και την ολοκλήρωση της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ο πολιτισμός στην Πάφο δεν υπάρχει. Ήμασταν υποχρεωμένοι βάσει του βιβλίου διεκδίκησης του Πάφος 17 να δημιουργήσουμε το φορέα πολιτισμού, ο οποίος θα διαχειριζόταν σωστά όλες τις υπηρεσίες, όλη την υποδομή που είχε δημιουργηθεί, έτσι ώστε να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας. Δυστυχώς αφέθηκε και έχει σβήσει. Έχουμε απογοητεύσει 2.000 πλέον θελοντές, οι οποίοι έδωσαν χρόνο από τη ζωή τους για να βοηθήσουν την Πάφο να είναι μια πετυχημένη πολιτιστική πρωτεύουσα. Δυστυχώς δεν υπήρχε συνέχεια. Και δεν υπήρχε συνέχεια γιατί έχουμε εμείς ήδη την ευθύνη. Και εγώ, σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο Φέδωνας σαν δήμαρχος. Υπήρξε πολλές φορές που συζητήθηκε το θέμα. Φτάσαμε πολύ κοντά στο διορισμό αλλά και στη δημιουργία του φορέα πολιτισμού. Δυστυχώς δεν το κάναμε και είναι κάτι για το οποίο έχει αποτύχει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, κύριε Λοϊζίδη, επειδή υπάρχει έτσι μια αντιπαράθεση και έτσι ακούστηκαν βαριές κουβέντες για το γεγονός ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο ανεμιστήρας της λάσπης είναι εκεί έτοιμος κάθε φορά από πλευρά σας. Απαντά ο κύριος Φέδωνος ότι στην ΠΑΦ θέλουμε αλήθειες, όχι ψέματα, προπαγάνδα. Αυτά τώρα που πηγάζουν, είναι μια προεκλογική τέτοια έντονη που χρειάζονται όλα αυτά, είναι στα αλήθεια πράγματα που υποβόσκουν ή είναι ένας τρόπος, αν θέλετε, συσπήρωσης και ποιον? Ξεκινώ από σας αυτή τη φορά, κύριε Λοϊζίδη. Είναι πράγματα τα οποία όντως υποβόσκουν. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο επιτελείο μας, έρχονται από ψηφοφόρους μας, ότι δέχονται ασφιχτικές πιέσεις, δέχονται απειλές. Αν και εφόσον θα στηρίξουν την υποψηφιότητά μας, ότι θα έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο στον επιχειρησιακό τους τομέα, ή στην οικογενειακό τους κύκλο, ή στις χώρες εργασίας τους. Πράγματα τα οποία τα καταγγείλαμε και είναι απαράδεκτα. Πού τα καταγγείλατε? Πού τα καταγγείλατε, στην αστυνομία? Τα δημοσιοποιήσαμε. Δεν είναι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να γίνει επίσημη καταγγελία από τη στιγμή που ο ίδιος που το αναφέρει δεν προχωρεί στην καταγγελία. Εμείς εκείνο που κάνουμε, διασφαλίζουμε και θεωρούμε ότι ο ψήφος είναι μυστικός. Ο κάθε ελεύθερος δημοκρατικός πολίτης δικαιούται να επιλέξει εκείνο που νομίζει ότι μπορεί να ηγηθεί και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για την επόμενη πενταετία. Η υποψηφιότητα μου είναι στο τραπέζι. Έχω επικοινωνήσει με πάρα πολύ κόσμο, με δημότες, με πολίτες. Τους ευχαριστώ γιατί μου έδωσαν το δικαίωμα και την ευκαιρία να με γνωρίσουν, να με γνωρίσουν σαν άνθρωπο, να με γνωρίσουν σαν πολιτικό, να με γνωρίσουν και να μου δώσουν την ευκαιρία να αναπτύξω το όραμά μου για την Πάφο. Τι θέλουμε πραγματικά να κάνουμε, τους στόχους που θέλουμε να επιτεύξουμε και πραγματικά η Πάφος χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου να είναι κοντά στον πολίτη. Σε συνεργασία με τον πολίτη μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ο διάλογος μπορεί να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι, θελικές καταστάσεις, άμεσες προσωπικές αποφάσεις, απλά και μόνο για να δημιουργούμε εντυπώσεις, αυτό δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε, γίνεται μέχρι στιγμής και είναι κάτι το οποίο εμείς, σαν επιτελείο, αλλά και προσωπικά εγώ, δεν είναι το χαρακτήρα μου. Στόχος μας είναι να έχουμε σωστή επικοινωνία, αφύτρωμη επικοινωνία με τους πολίτες, να μπορούμε να αναλύσουμε τα προβλήματα τους και να δώσουμε άμεσες λύσεις.
Πολλές φορές αναφέρθηκα για παρατυπίες παρανομίες. Είμαι κάθετος. Παρανομίες οι οποίες δεν μπορούν να νομοποιηθούν, θα κυνηγηθούν. Να. Θα δοθεί χρόνος όμως στον καθένα να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Ποτέ δεν θα κυνηγήσουμε εκδικητικά κάποιον, ποτέ δεν θα κυνηγήσουμε κάποιον επαγγελματία απλά και μόνο για να του επιδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Καλά, λέτε ότι ο κύριος Φέδωνος αυτό κάνει εκδικητικά, ρίχνει κάτω παράνομα υποστατικά ή συγκεκριμένα, στοχευμένα. Το αφήνω στην κρίση του κόσμου. Ο κόσμος στην Πάφο ζει, γνωρίζει καταστάσεις, έχει άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί και όλοι αυτοί δίνουν τις προφορίες αυτές. Εγώ ήμουν προσωπικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και όντως έγινε μια τεράστια προσπάθεια με 400 υποθέσεις οι οποίες ήρθαν στην Ολομέλεια και εγκρίθηκαν από όλους για να προχωρήσουμε σε ειδοποιήσεις επιβολής. Κάποιες από αυτές προχώρησαν άμεσα και κάποιες είναι στο ράφι. Έχει 10 χρόνια. Ναι. Θα μπορούσαν να γίνουν όλες. Δεν γίνεται να πηγαίνει στοχευμένα σε μια περιοχή και να κυνηγάς ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία ή ένα συγκεκριμένο κάτοικο. Ή θα κάνεις, ή θα εφαρμόσεις την αυστηρότητα σου σε όλους, ισόνομα, ή τότε θα δώσεις το ίδιο περιθώριο σε όλους. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Φέδωνος, να απαντήσετε κιόλας, να βάλουμε στη συζήτηση ότι πλέον θα υπάρχει και επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης που θα έχει τις αδειοδοτήσεις, χιτή κλπ. Και θα υπάρχει και αντιδήμαρχος, τον οποίο θα πρέπει να εκχωρήσετε κάποιες εξουσίες. Να συμπληρώσω κάτι, νομίζω έχω 17 λεπτά. Να δούμε την ουσία αυτή τη στιγμή, κυρία Κάντια. Ένα λεπτό, κύριε Φέδωνος, επειδή δεν θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει, να προσθέσει τα 10 δευτερόλεπτα του. Ελάτε. Ναι. Ωραία. Να αναφέρω και για τη βιολογική μονάδα. Η βιολογική μονάδα τα τελευταία χρόνια έχει περάσει στα χέρια ιδιώτη. Θα προκαλώ και έχω ενημερώσει και τον κυματολογικό λόγο να πάνε επισκεφτούν τη βιολογική μονάδα και να δούμε αν πραγματικά δουλεύει σωστά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η ζημιά που έχει γίνει εκεί πέρα είναι πέρα των 5 εκατομμυρίων. Και έχει μείνει εκεί τα τελευταία χρόνια γιατί προσπαθούν να αποφύγουν το συμβόλαιο που έχουν και είναι λαθασμένος ο χειρισμός της ιδιωτικοποίησης για την οποία πάρα πολύ. Τον οποίο χειρίστηκε μόνο τον κύριο Φέδωνος, λέτε. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος. Εγώ ήμουν εναντίον από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ για να έχει ευκαιρία να απαντήσει. Κύριε Λοϊζίδη, ευχαριστώ. Δύο δευτερόλεπτα για δικαιολογική βιολογική, αλλά και για γραμματικά καριότητα. Ελάτε, κύριε Φέδωνος. Μετά από τον κύριο Λοϊζίδη, όσον αφορά το θέμα τη βιολογική μονάδα, για όνομα του Θεού δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΠΑ. Που συμμετέχει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ, όλοι οι βιολογικοί σταθμοί των Συμβουλίων Αποχετεύσεων είναι σε ιδιωτικές εταιρείες. Με εξαίρεση την ΠΑΦΟ, όταν διώξαμε την ΕΝΒΙΤΕΚ μετά από το σκάνδαλο και ήμουνα πρωταγωνιστής για να διώξουμε την ΕΝΒΙΤΕΚ και σώσαμε από τα ταμεία του ΣΑΠΑ 22 εκατομμύρια. Δηλώνω περήφανος. Η ΕΝΒΙΤΕΚ μας κέρδισε στα δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε εκατομμύρια. Δώσαμε την προσφορά στον ιδιωτικό τομέα μετά και από συστάσεις που μας έγιναν και από την ελεκτική υπηρεσία ότι αυτές τις μονάδες είναι πιο εύκολο να τις χειρίζεται ιδιώτης. Από 4 εκατομμύρια που πληρώναμε 1,8. Το αν γίνεται καλή διαχείριση ή όχι ή αν έγιναν ζημιές, τον ανοίγουμε το στόμα μας να λέμε 5 εκατομμύρια, εγώ λέω 15, ο άλλος λέει 3. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί τρεις μέρες πριν τις εκλογές να πετάγεται κάποιος και να λέει 15 εκατομμύρια έχει ζημιές. Εγώ λέω δεν έχει ούτε έναν ευρώ. Θα κάνουμε αυτόν τον διάλογο. Πάω στα υπόλοιπα. Να μας πει ο Γενικός Ελεκτής. Πραγματικά θλίβομαι. Θλίβομαι και το λέω όχι γιατί είναι εκλογές. Να ακούω ότι είναι λανθασμένη η χωροθέτηση των πανεπιστημίων και εμέσως να αφήνουμε υπόνοιες ότι είμαστε ανεύθυνοι και τοποθετήσαμε τα πανεπιστήμια σε λάθος περιοχές. Το αντίθετο, εγώ πιστεύω ότι σε μικρές πόλεις είναι πολύ σωστά να τοποθετούνται τα πανεπιστήμια και οι δημόσιες υπηρεσίες στα κέντρα των πόλεων για να αποκτούν ταυτότητα και ζωή τα κέντρα. Το ότι τοποθετούνται πανεπιστήμια και υπηρεσίες περιφερειακά είναι στις μεγάλες πόλεις. Αυτά μου είπαν και επιστήμονες, αυτά πιστεύω και εγώ προσωπικά. Η Πάφος, μια πόλη των 41.000 κατοίκων... Έγινε κάποια μελέτη, εάν δηλαδή, βγάλεις εκτός, καμία μελέτη, να ολοκληρώσω παρακαλώ.
Είναι ανάγκη σε πράγματα τα οποία υπάρχει μελέτη, να καταθέσει μελέτη σε επιστήμονε που θα δώσαν την πληροφορία να την γνωρίσουμε κι εμεί. Διότι παρεμπιστεύει στον ελληνικό χώρο. Να σα ακούνε οι τηλεθεατέ, αν θέλετε. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι στο τέλο θα έχει ένα νεκρό κέντρο πόλη. Και το θεωρώ μεγάλο λάθο του κύριου Λοϊζίδη να λέει ότι είναι λάθο που ανεγέρθηκε το ΤΕΠΑΚ εκεί που ανεγέρθηκε. Ή το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο εκεί που έγινε. Σε αυτά που λέγει κατά το δοκούν, έτσι στόχευσε κατά το δοκούν. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Λοϊζίδης ότι το θέμα του φορέα του πολιτισμού το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήταν και ο ίδιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού και εγώ Δήμαρχος, και αντί να επικρατήσει ένα πνεύμα συνένεσης για να διορίσουμε 9 άτομα, η έννοια του κάθε ενός ήταν πόσοι θα μπουν από το Δυσί, πόσοι θα μπουν από το Δίκο, πόσοι θα μπουν από το ΑΚΕ. Και ξέρετε, όταν δεν υπάρχει οριμότητα για να γίνει ένα πράγμα στην ώρα του, είναι καλύτερα να μην το κάνεις με λάθος τρόπο. Το θέμα αυτό όμως εγώ θα το επαναφέρω με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αν επανεκλεγώ στις 9 του Ιούλη. Τώρα, αυτά τα οποία ακούστηκαν, αυτά τα κουτσομπολιά λέει, απειλές λέει, ναι. Ειλικρινά, μακριά από μένα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι ούτε σε πανικό, ούτε σε άγχος. Δουλεύω 9 χρόνια και εγώ δημόσια, ενώπιον και των συγκεντρώσεων που κάνω, αλλά και διάφορων ομιλιών που κάνω, καλώ τους πολίτες εμένα να με κρίνουν πιο αυστηρά από ότι τον Εύρο Λοϊζίδη. Γιατί εγώ κάθομαι στην καρέκλα αυτή 9 χρόνια και λέω, κρίνεται με πιο αυστηρά εμένα. Ναι. Άρα δεν αυτό μπορεί που λέει όμως κύριε Λοϊζίδη, ο κύριος Λοϊζίδης, κύριε Φέδωνος, το γεγονός ότι κατά το δοκούν, να τελειώσετε απλά και επειδή έχετε καλή υποχρέωση γι' αυτό, μεριμνώ και για τους συναδέλφους μου, κατά το δοκούν. Ναι, ναι, θα σας το δώσω απλά, απαντήστε αν μπορείτε και σε αυτό το ότι επειδή αυτό αν είναι κάτι που σας προσάπτουν στην Πάφο, είναι αυτό με τις κατεδαφίσεις, τα παράνομα κλπ. Γίνεται σκόπιμα σε συγκεκριμένους και άλλους τους αφήνετε επειδή είναι φίλοι γνωστοί σας. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες τεράστιες. Αν είναι ένα πράγμα για το οποίο νιώθω περήφανος και αν είναι ένα πράγμα που μου δίνει δύναμη, είναι γιατί είμαι ορκισμένος εχθρός της διαπλοκής και της παρανομίας. Δεν συζητώ εγώ με την παρανομία, ούτε τα βρίσκω κάπου στη μέση με την παρανομία. Πολύ σωστά ελεύθερο ότι βάλαμε 400 υποθέσεις και έχουν εκτελεστεί πέραν των 380. Οι αλλαγές ήταν σαρωτικές. Εγινήσαμε τους αριθμούς. Η απομάκρυση των παράνομων πινακίδων, όπου τις γέμισαν τώρα με τις αφήσεις τους οι διάφοροι, ήταν σαρωτική στην πόλη της Πάφου και δηλώνω με περηφάνεια ότι στην πόλη της Πάφου μόνο σε μία οροφή κτηρίου υπάρχει πινακίδα. Όλες οι υπόλοιπες που ήταν εκατοντάδες και ήταν παράνομες απομακρύθηκαν και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα ωραίο περιβάλλον στην Πάφο, δομημένο. Όχι να βλέπεις αυτόν το δάσος με τις πινακίδες πάνω στις οροφές των σπιτιών που ήταν όλες παράνομες και το τονίζω όλες, εκτός από μία που έβγαλε άδεια και είναι τώρα λυγμένη λίγη τώρα. Συνεπώς, καμία διάκριση. Το να έρχεσαι 4 μέρες πριν τις εκλογές και να λες, ξέρεις, έγιναν διακρίσεις. Να σας πω ένα πράγμα. Και να ολοκληρώσω. Είναι προσπάθεια που έγινε κατά της διαφθοράς και της απομάκρυσης των παρανομιών, εάν κάποιοι είχαν ονόματα. Ναι, όχι, τα μετράω. Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί σέβομαι και τον χρόνο των συναδέλφων μου, κύριε Φέδωνος και κύριε Λοϊζίδη. Ήταν εισάριθμα, γιατί κάνατε και παρεμβάσεις, κύριε Λοϊζίδη. Δεν ακουστήκαμε. Θεωρώ 10 δευτερόλεπτα απλά για το θέμα της διαφθοράς. Η διαφθορά δεν είναι ο μόνος ο κύριος Φέδωνος που πολεμά τη διαφθορά. Όλοι μας έχουμε καθαρό κεφάλι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Λοϊζίδη. Να είμαστε και αδιάφθοροι και σωστοί εναντί του κόσμου. Ευχαριστώ, κύριε Λοϊζίδη. Τα 10 τα δικά σας, κύριε Φέδωνος. Ναι. Κλείστε έτσι. Εγώ λέω ναι. Ότι 9 του Ιούνιου τελειώνουν οι εκλογές. Εάν εκλεγώ 10 Ιουνίου, ξεκινούμε σκληρή δουλειά και πάλι ως δήμαρχος όλων των Παφητών. Γιατί για μένα η μεγάλη πρόκληση είναι τα έργα και η πρόοδος της πόλης. Και με εξουσία στον αντιδήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Στην βάση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. Κάθε επιτυχία να ευχηθώ και στους δύο. Σας χαιρετώ.